Λοιπόν, καλή χρονιά την είπαμε, αλλά μάλλον δεν είναι καλή χρονιά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στην Λαμία. Ένας Ολυμπιακός χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ένας Ολυμπιακός ασύνδετος, ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν ήξερε ακριβώς τι έκανε μέσα στο γήπεδο, από πού να το πιάσουμε και από πού να το σταματήσουμε. Έχει φανεί φέτος ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, έχει φανεί δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέδιο, έχει φανεί ότι δεν υπάρχει πάθος στην ομάδα, δεν υπάρχουν δυνατότητες από πάρα πολλούς παίκτες. Περιμένουμε ότι με την ενίσχυση του Γενάρη ο Ολυμπιακός θα φέρει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο Ναβάρο, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο Μάρτινς ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα έρθει μέσα στη χρονιά, αλλά αυτό που πραγματικά προβληματίζει στον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει κάποιο σχέδιο αγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Και αυτό φαίνεται και στα προηγούμενα μάτς, είτε παίξαμε με τις Σέρες, είτε παίξαμε με τον Ατρόμητο, είτε σήμερα στην Λαμία, που ήταν μια από τις χειρότερες εμφανίσεις από ό,τι θυμάμαι εγώ του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ξανά τέτοια εμφάνιση. Μπορεί να ζήλεψε τον Ατρόμητο ή τις Σέρες, και σήμερα έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση. Φταίνε πολλά και κυρίως φταίει το πλάνο της διοίκησης του Ολυμπιακού με το τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την ομάδα. Δεν είναι τόσο το ότι δεν έχει φέρει παίκτες, όσο το ότι το πλάνο του προπονητή, των εκάστοτε προπονητών που έχουν έρθει, δεν έχουν το μυαλό τους στη δημιουργία, το μυαλό τους να φτιάξουν, να στήσουν μια ομάδα η οποία να παίζει ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει συνηθίσει ο φίλος του Ολυμπιακού να το βλέπει, να είναι μια ομάδα η οποία παίζει, αγωνίζεται για τη νίκη, αγωνίζεται με πάθος, αγωνίζεται σε όλα τα γήπεδα όπου και αν πάει με δύναμη. Αυτό το πράγμα φέτος και πέρσι δηλαδή, αλλά και φέτος ακόμα χειρότερα, δεν το έχουμε δει. Εμφανίστηκε ένας Ολυμπιακός λοιπόν στη Λαμία, η οποία πραγματικά δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Καρναβάλι, να το χαρακτηρίσω μια ομάδα που δεν ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. Ο πρώτος που πρέπει να φταίει είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού, που δεν έχει πείσει τον προπονητή τι ακριβώς θέλει να κάνει με αυτήν την ομάδα. Δεν έχει πείσει τον προπονητή τι πρέπει να κάνει με αυτήν την ομάδα. Και κατά δεύτερο λόγο, ο προπονητής, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρει που βρίσκεται. Δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν ξέρει τι κάνει μέσα στο γήπεδο με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε 6 μέρες διακοπές. Λες και είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, λες και δεν κυνηγάει τίποτα, λες και είναι όλα οκ, okay, πάρτε και 6 μέρες ρεπό για να κάνουν. Αυτοί που πρέπει να πάρουν ρεπό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι οι φύλαθοι του Ολυμπιακού, μήπως ηρεμήσουμε, μήπως χαλαρώσουμε και απολαύσουμε τουλάχιστον ποδόσφαιρο όταν και εφόσον αποφασίσει ο Ολυμπιακός ότι θα το κάνει. Αυτά, και το κόβω εδώ γιατί άμα συνεχίσω, καταλαβαίνω.